Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στις κυπριακές επιχειρήσεις. Έχουμε μαζί μας την συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Brief, Ξένια Προδρόμου, για να μας ενημερώσει για όλα τα εταιρικά νέα. Ξένια, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πρώτη μας είδηση που αφορά την ανακοίνωση, την παρουσίαση μάλλον, που έκανε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κυρία Νατάσα Πυλίδου, χθες σε διαδικτυακή μερίδα, και αφορά το Κεντρικό Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο, όπως ανέφερε, αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της χρησιμοποίησης εταιριών και άλλων νομικών οντοτήτων για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Με σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως, σύμφωνα με την νομοθεσία, όλες οι εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Κύπρο υποχρεούνται να καταχωρήσουν στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, μέσα από μια ηλεκτρονική διαδικασία, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε ωστόσο και στο δεύτερο μας θέμα, που έχει να κάνει με τον επικαιροποιημένο κατάλογο των χωρών όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, Ξένια. Ακριβώς χθες τα κυπριακά ταχυδρομεία παρουσίασαν με μια σχετική ανακοίνωση τον επικαιροποιημένο κατάλογο των χωρών για την παροχή των παραδοσιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως είναι το απλό επιστολικό ταχυδρομείο, τα συστημένα, τα ασφαλισμένα δέματα, τα δέματα EPG, EMS Data Post. Και αναφέρεται και στο σχετικό ρεπορτάζ που υπάρχει στην Brief, ακριβώς οι χώρες με τις οποίες θα γίνεται η ανταλλαγή αυτών των δεμάτων. Την ίδια ώρα τα ταχυδρομεία υπενθυμίζουν στο κοινό ότι η διακίνηση του ταχυδρομείου δεν γίνεται κάτω από ομαλές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η μεταφορά, η διακίνηση και η διαχείριση, καθώς και η παράδοση των αντικειμένων στις χώρες προορισμού, γίνεται με καθυστέρηση. Λοιπόν, να περάσουμε και στην PwC, που υπάρχει μείωση 32% όσον αφορά στη συνολική αξία των συναλλαγών ακινήτων, Ξένια. Ακριβώς. Σύμφωνα και με την τελευταία έκδοσή της, PwC, αναφορικά με την Κυπριακή Αγορά Ανάπτυξης Γης, με τίτλο Cyprus Real Estate Market Year in Review 2020, αναφέρει ότι, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 32%, που αυτό αντιστοιχεί στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα σημειώνει τις συναλλαγές για ακίνητα πολυτελείας, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 45%, και αυτό είναι λόγω του τερματισμού του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Mm-hmm. Σύμφωνα κιόλας με τη μελέτη, η μείωση αυτή αποδίδεται και στη σημαντική μείωση των συναλλαγών από ξένους αγοραστές, εξαιτίας και των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας, η οποία επιδείνωσε έτσι και τα ήδη μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Οι επαρχίες τώρα της Κύπρου, σύμφωνα με την έρευνα, κατέγραψαν διψήφια ποσοστά μείωσης σε αξίες συναλλαγών ακινήτων, με τις παραλιακές επαρχίες της Λεμεσού και της Πάφου, όπου η ζήτηση κυρίως εξαρτάται από τους αλλοδαπούς επενδυτές, να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πτώση όσον αφορά την αξία των συναλλαγών σε ετήσια βάση. Η Λευκωσία, ωστόσο, η οποία εξαρτάται κυρίως από την εχώρια ζήτηση, παρουσίασε το χαμηλότερο πλήγμα. Και όπως είπαμε, η μεγαλύτερη μείωση είναι στα ακίνητα πολυτελείας. Mm-hmm. Και να ολοκληρώσουμε με την ετήσια οικονομική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και με την χθεσινή ανακοίνωση, το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει εγκρίνει την ετήσια οικονομική της έκθεση και περιλαμβάνει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, που αποτελείται από την BOC Holdings, τη θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Limited, και τις θυγατρικές αυτής, δηλαδή το συγκρότημα, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης θα υποβληθεί στον Μηχανισμό Εθνικής Αποθήκευσης και θα είναι διαθέσιμο έτσι σύντομα για επιθεώρηση. Λοιπόν, Ξένια Προδρόμου, να σε ευχαριστήσουμε για όλη την ενημέρωση. Οι τηλεθεατές μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα της Brief για όλα τα εταιρικά νέα. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.